Το ότι κάνουμε εδώ το βιντεάκι στέγοντας υποδηλώνει πάρα πολλά για το συγκεκριμένο βιντεάκι, καθότι νομίζω είναι χαοτικό, να σας αρέσει. Και επίσης λόγω του τίτλου, που όντως το παπούτσο από να δείτε 5 με 10 ευρώ, αξίζει να το δείτε μέχρι το τέλος. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, είστε καινούργοι. Γεια σας, εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι και γενικότερα καλώς ορίσατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Σήμερα έχω ακόμη ένα try-on shoe haul. Αν αυτό έχω νόημα για σένα, σημαίνει ότι είσαι στο σωστό τόπο, τη σωστή στιγμή. Γιατί όλα αυτά που θα σου δείξω κυμαίνονται από 5 με 10 ευρώ. Όχι, ο τίτλος δεν είναι clickbait. Όντως, παιδιά, έχω πάει σε κατάστημα παπουτσιών το οποίο είχε τρελές. Και όταν λέμε τρελές, πάρα πολύ τρελές εκπτώσεις. Και έχω αγοράσει, όχι μην να ακούσεις, έχω αγοράσει συνολικά 14 ζευγάρια παπούτσια. Περίμενε. Ένα άκουσες ακόμα την καλύτερο, νευριάστηκες. Εγώ αγοράσα τα 14 ζευγάρια, μόλις 100 ευρώ. Hello, είσαι τσάμε, hello, ελυποθύμησες. Είσαι τσάμε, μην πάθεις σοκ. Έτσι που λέτε λοιπόν, έχω πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα και έχω πάρει 14 καλοκαιρινά παπούτσια διαφορετικά στυλ. Και λέω μόνο πολύ να τα δείτε, γιατί ακόμη δεν τα έχω πανίσει, δεν τα έχω φορέσει πουθενά, για να σας τα δείξω όλα εδώ. Και νομίζω ότι έχω πει πολλά. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσω. Το πρώτο που να σας δείξω είναι τις παντοφλίτσες εδώ, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι θέλατε σε μαύρο, αλλά είναι ίσως 40 μαύρο. Το size με 39, απλά το καλούπι του της συγκεκριμένης παντόφλας είναι λίγο μικρό, άρα έκανα ένα size up και πιάσα 40. Γενικά έχω πάρα πολλές παντόφλες τις οποίες μπορείς απλά να φορέσεις για να πάει σε έναν καφέ ή ακόμα γενικά να κυκλοφορήσεις έξω από σπίτι. Δεν έχω έτσι παντόφλες, έχω τύπου φλιφλό. Έναν 75 που το σούπερ μάρκετ, sorry, έναν 70 που το σούπερ μάρκετ. Και οι άλλες παντόφλες που φορώ είμαι ψηλές με τα κούνι τις οποίες φορώ καθημερινά στη δουλειά. So, γιατί όχι να έχουμε μια παντοφλίτσα την οποία είναι λίγο πιο καθημερινή αλλά παρουσιάσιμη. Γι' αυτό για 8,75 θα είμαι καλά να ήταν αυτή η συγκεκριμένη παντόφλα, πάρα πολύ καλή τιμή. Το δεύτερο παπούτσι που θα σας δείξω και θα ξεκινήσουμε με τα ψηλά είναι αυτό το ασημένιο παπούτσι. Το παπούτσι αυτό θεωρώ γενικά must στη συλλογή, το είχα ξανά. Το ίδιο, λίγο πιο μικρό το τακούνι, το κακό με το συγκεκριμένο είναι 40 size, είναι λίγο μεγάλο αλλά δεν φαίνεται και τόσο πολύ. Ήθελα 39 αλλά δεν υπήρχε, αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω γιατί ήταν 5 ευρώ. Τρίτο παπούτσι που να σας δείξω και από τη συσκευασία να είναι κάτι παρόμοιο, και όντως είναι κάτι παρόμοιο, είναι το ίδιο ακριβώς παπούτσι σε ασημένιο, sorry, χρυσό χρώμα. Ακριβώς το ίδιο παπούτσι, μόνο που τη στιγμή, τούτη φορά το size μου σωστά είναι 39. Το συγκεκριμένο παπούτσι, από ό,τι βλέπω, έχει τιμή που κάτω 19,95 και κάτω 5 ευρώ. Wow! Και χρυσό παπούτσι ήθελα, γιατί μόνο σανταλάκια έχω, ενώ έχω έτσι κομψό πέδιλο χρυσό. Αλλάζουμε παραστάσεις για το τέταρτο παπούτσι, το οποίο νομίζω είναι μαύρο, αν συνειδητοποιήσω και από το package του. Μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο παπούτσι ολοκληρώνει με, και να σας πω γιατί. Τα πέδιλα μου τα μαύρα τα ψηλά, λόγω του χορού που επιέννα το πέρσι που έχει ξεκίνησα πέρσι το Σεπτέμβρη που έχει heels, μέχρι να έρθουν τα δικά μου τα παπούτσια, παίρνω τα τσίνα και πάρα πολλά ψηλά παπούτσια. So, καταστραφήκα και ήθελα να αγοράσω άλλων πέδιλων, άλλων παπούτσι. Και είδα τα τούτα, τα οποία άρεσε μου πάρα πολλά και το μέγεθος του τακουνιού, πιο μικρό που το άλλα και επίσης άρεσε μου και πάρα πολλά τούτη δαμή λεπτομέρεια η μπούκλα, τέλος πάντων η οποία καμή. Τώρα παράλληλα είναι ότι βλέπετε ότι πιο φορεμένο, αρέσκει μου πάρα πολλά, γυρεύκα πάρα πολλά του το συγκεκριμένο στυλ παπουτσού. Προχωρώντας στο έκτο παπούτσι και λίγο ASMR. Εννοείται συνεχίζουμε με ψηλά παπούτσια. Τούτον η αλήθεια έπιασα το πολλά last minute, πάρα πολλά last minute. Ήταν τώρα που έπιανα να πληρώσω και απλά άρπαξε το μάτι μου λίγο στα αριστερά και ήταν 39 το τελευταίο, so δεν μπορούσα να το αφήκω. Είναι αυτόν το ωραίο πέδιλο, ροζ πέδιλο, με αυτές τις αλυσιδούλες μπροστά, τοποθετημένη σε έναν αδιάφανο πλαστικό.
το οποίο κρατά πολλά καλά πάνω στο πόδι, εφεύγει, εν πάει πουθενά, επειδή ακριβώς το σκοπός του είναι πλαστικό και κολλά. Άρεσε μου επίσης που είναι ροζ, γενικότερα ροζ παπούτσια έχω μόνο ένα που αγοράσα από την Αθήνα. Έχασα κυριολεκτικά το μέτρημα, μπορεί να είναι το πέμπτο, μπορεί να είναι και το έκτο παπούτσι. Νομίζω να σταματήσω πλέον να σας βάλω τι παπούτσι είναι, μόνο να φτάσω στο τέλος και να καταλάβω πόσο παπούτσια είναι. Αγοράσα ακόμα ένα σημαίνιο παπούτσι, το οποίο το τακουνάκι του είναι πολύ πιο χαμηλό από το προηγούμενο και τετραγωνίζει εδώ μπροστά. Ποτέ δεν ήμουν φίλος αυτού του παπουτσιού που τετραγωνίζει μπροστά. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο κάτι έχει και διαφορετικό και πάει πάρα πολλά ωραία στο πόδι μου, αναδείχνει πάρα πολλά ωραία το πόδι μου. Ούτε το κλεί, ούτε το χώνει, ούτε το κάνει να φαίνεται μεγάλο, ούτε μικρό, ούτε τίποτα. Είναι ακριβώς για το πόδι μου. Μόλις το είχα δοκιμάσει, είπα όπας, είναι πάρα πολλά ωραίο, δεν μπορούσα να μην το πιάω για την τιμή που είσαι. Χρυσή μου κοπέλα, τι να κάνεις τα δύο ας είναι μια παπούτσα, κάνει ερώτηση. Ποντάρω, τούτο το παπούτσι πρέπει να είναι το δεύτερο μαύρο παπούτσι που έπιασα. Πάλε πέσα έξω. Αλλά έχουμε το ίδιο στυλ παπούτσου με τα προηγούμενα, μόνο τούτο τη διαφορά του. Ενώ έχει αυτήν εδώ, αυτό το κολανάκι εδώ μπροστά. Είναι και αυτό ψηλό όπως τα προηγούμενα και ήταν στην τιμή των 5 ευρώ, και τα προηγούμενα ήταν 5 ευρώ. Να πω μόνο την αμαρτία μου, ενώ ότι αγόρασα πάλι έναν παπούτσι πέρσι, το οποίο ήταν ψηλό, ίδιο παρόμοιο, μόνο που δεν είχε τούτην εδώ τη λεπτομέρεια μπροστά, αλλά ήταν ρούχενο. Τούτον είναι ρούχενο, είναι ματ. So, ίσως και αυτό που ήθελα να το πιάσω σε τούτον, γιατί άλλον υφάσμα, άλλον ύφος παπουτσού. Κάπως έτσι. Εμείνα μόνο να σας δείξω ακόμα 2, 4, 6 παπούτσια. Αλλά τον εν το 7, άρα είμαι στο 8 παπούτσι να σας δείξω. Math ain't mathing. Γελώ γιατί αγοράζω τα ίδια παπούτσια σε διαφορετικά χρώματα. Κάμω. Ξέρω το να μου πείτε εν rose gold, εν το ίδιο με το προηγούμενο. Okay, εν το ίδιο με το προηγούμενο, άρα εν rose gold. Άλλον ήταν πιο creamy, ήταν πιο beige, ήταν πιο nude. Τούτο είναι rose gold. Και απλά σε σχέση με τα άλλα που σας έδειξα πριν, το ασημένιο και το χρυσό, η μόνη διαφορά είναι το να μην μπροστά. Ναι, αλλά μπορείς να φορέσεις πολλά άλλα ρούχα και να βάλεις το rose gold. Εντάξει, ό,τι και να πεις διαφορετικό το χρώμα, τώρα βρίσκω δικαιολογίες απλά γιατί αγόρασα τα ούλα. Τούτο νομίζω ξέρω τι είναι. Α! Αγόρασα σε κάτι που είναι ψηλό. Είναι μία παντοφλέτσα αυτού του είδους και ένας λόγος που τη γόρασα από 14,75 ήταν στα 10 ευρώ. Τη γόρασα γιατί είναι πάρα πολύ αναπαυτικό εδώ το συγκεκριμένο σημείο. Τις φορούσα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, τις συγκεκριμένες. Μου αρέσαν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευκολοφορητές, πάρα πολύ άνετες, μπορείς να περπατάς για ώρες φορώντας σε αυτές χωρίς να μπορέσουν τα πόδια σου, γιατί πολύ απλά όπως έχω αναφέρει είναι πάρα πολύ αναπαυτικά το εσωτερικό. Θα τις προτιμούσα σε μαύρες, ναι, αλλά δεν είχε, ήταν μόνο άσπρες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβω να τα φορέσω όλα αυτά. Αυτό όμως σίγουρα θα μείνει και του χρόνου, όπως και κάποια από τα άλλα παπούτσια. Σίγουρα θα έχω πολλά να φορέσω του χρόνου. Που μια χαίρομαι γιατί τελικά δεν αγόρασα μόνο ψηλά, αγόρασα και παντόφλες που ήταν πολλά πιο εύκολες να τις φορήσω στην καθημερινότητα μου, δουλειά και τα σχετικά. Και μια παντόφλα που αγόρασα εν τούτη. Είναι πολλά ωραία! Επειδή μου τώρα, ούτε σας αρέσει που 19,75 στα 5 ευρώ πόσα ήταν. Δηλαδή και έχει και το τακουνάκι της, δεν είναι και τέτοια φλατ. Έχει και αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια και αυτά εδώ από γύρω. Και μαύρη, που τα μαύρα εγώ στα παπούτσια αρέσει και μου αγοράζω τα γιατί είναι ευκολοφόρητα, πόσες φορές να πω την ίδια λέξη. Εφύλαω το συγκεκριμένο παπούτσι γιατί αγόρασα άλλο έναν παρόμοιο του και να σας το δείξω τώρα δίπλα δίπλα για να το δείτε. Αγόρασα λοιπόν και τούτες τις παντόφλες οι οποίες είναι με χαμηλό, είναι full χαμηλό το συγκεκριμένο. Είναι το ίδιο στυλ με αυτές που σας έχω δείξει προηγουμένως, έχουν άλλα διαφορά είναι ότι έχουν εδώ αυτό το τετράγωνο, το αξεσόρι στον gold. Εμφανής η διαφορά και στις δύο, η μια ψηλή, η μια χαμηλή, μπροστά αυτή έχει εδώ αυτόν το ωραίο κόψιμο και αυτή εδώ μπροστά έχει αυτό το accessory. Θέλω να αφήσετε κάτω στα σχόλια ποιες από τις δύο σας έχουν αρέσει και αν πραγματικά
ειλικρινά μιλώντας, είχα να διαλέξω μια από τις δύο, νομίζω ότι θα διάλεγα αυτήν, γιατί μου αρέσει περισσότερο εδώ αυτό το κόψιμο μπροστά και επίσης έχει και αυτό το κουνάκι που γενικότερα εγώ τα προτιμώ. Τελευταία τρία κουτάκια, τελευταία τρία παπούτσια. Επιτέλους βρίσκω το δεύτερο μαύρο παπούτσι το οποίο έχω αγοράσει. Δεν είναι ότι με έχει ξετρελάνει και ενθουσιάσει πάρα πολύ συγκριτικά με το πρώτο. Μου αρέσει περισσότερο το άλλο, το μαύρο που σας έχω πει. Αυτό είναι πολύ πιο χαμηλό το τακκουνάκι, πολύ πιο καθημερινό το τακκουνάκι. Έχει αυτή χιαστή εδώ μπροστά, αλλά δεν είναι τύπου καθημερινό, τύπου σανταλάκι, αλλά με τακκουνάκι, κάτι τέτοιο. Για τη δουλειά, ναι, τη δουλειά μου σκεφτεί η αλήθεια και έπιασα εδώ. Το άλλο όμως είναι λίγο πιο βραδινό, ένα άλλο το ύφος του παπουτσού. Τούτον πραγματικά να το φορούσα καθημερινά. Αν μπορείτε όμως να το φορώ και κάπου νύχτα, νομίζω απλά θέλω να είμαι λίγο πιο comfy. Ίσως και σήμερα που νιώθεις πολλά πιο αν δεν θέλεις να φορήσεις κάτι που να είσαι full άνετα, μια από τις νύχτες μπορώντας να το φορήσω τούτο. Πρώτα τελευταίον 13ο παπούτσι και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Είναι ούτε καν θυμούμαι ότι αγόρασα αυτό το παπούτσι. Μαύρο. Φουλ, καθαρό, πέδιλο. Να πω ότι αρχικά, μετά από την κουβέντα που σας έχω πει για το χορό, εγύρευκα τούντο στυλ παπουτσού, απλό μαύρο. Με χιαστή, με μπουκλούες, με τίποτε. Έναν καθαρό, απλό μαύρο παπούτσι, το οποίο πάει με όλα. Φτάσαμε αισίω στο τέλος με το 14ο και τελευταίο παπουτσάκι, το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Νομίζω ότι δεν αγόρασα εγώ έτσι παπούτσια. Εγόρασα τα. Όντως. Ευκιά, πόσα ίδια παπούτσια να αγοράσω. Εν είναι ίδια στο στυλ, είναι ίδια στο χρώμα. Είναι το ίδιο στυλ, αν δεν κάνω λάθος, με το ασημένιο. Πρέπει. Είναι τετράγωνο μπροστά, νομίζω το κλανακίν του εδώ είναι λίγο πιο παχύνα από το άλλο. Πρέπει να μετρήσω πόσα χρυσά, πόσα ασημένια και πόσα μαύρα έπιασα, γιατί τα χρώματα επαναλαμβανόμενα, τα στυλ διαφορετικά. Αλλά και όπως σκέφτομαι είναι ότι και τούτο το παπούτσι να φαηθεί, να πεταχτεί. Έφανα ψούμια που λέω μετά με στην Κύπρο. So, ενώ το πετάξω και μου μείνει το άλλο το ασημένιο. Ένα βάλω και έτσι έναν κίνητρο στον εαυτό μου να τα φορέσω λίγο πιο καθημερινά στη δουλειά και όταν σε συνδυάσω κατάλληλα, επειδή πολλές φορές το πρωί ξυπνώ και απλά φορώ ότι να είναι πάνω μου και πάω δουλειά, γιατί με τόσο πολλά νησταγμένη και πάρα πολλά κουρασμένη που έχω το πρωί την όρεξη για οτιδήποτε να ετοιμαστώ. Σαν ένα κίνητρο για μένα να τα φορέσω, να τα πανίσω, να τα χαρώ. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Σας έχω δείξει και αυτές τις αγορές τις οποίες έχω κάνει. Άρεσα μου όλα τα παπούτσια που έπιασα, μετανιώνω ότι τα αγόρασα. Το μόνο που μετανιώνω είναι ότι έχω χρόνο να τα βάλω. Και κάπως πρέπει να κάνω χώρο σπίτι για να το πω να τα βάλω, γιατί δεν τα χωρεί πουθενά. Και το πιο πιθανό να τα στηβάσω στην κρεβατοκάμαρα πίσω, που το κρεβάτι το κομμαδίνω να έχει μια στίβη όπως θα είχα, γιατί δεν έχω που να τα βάλω. Κόφω λίγο τη μουρμούρα για να σας αποχαιρετήσω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Κάτω εννοείται πάντα στα σχόλια, μιλάμε, σχολιάζουμε τα βιντεάκια, μου λέτε τις απόψεις σας. Θέλω και σήμερα να μου γράψετε τις απόψεις σας για τα παπούτσια, τι σας άρεσε, τι σας έχει αρέσει, αν έχετε κάποιο παπούτσι από αυτά, αν σας έχει βολέψει και τα σχετικά. Θέλω όλα να μου τα πείτε κάτω στα σχόλια και εννοείται εμείς θα δούμε ξανά την επόμενη φορά σε νέο βιντεάκι που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας!